Το Μυρμήγκι είναι το δίκτυο αλλεργής έκτης δημοτικής κοινότητας, δηλαδή της ευρύτερης περιοχής Κυψέλης. Καλύπτει την πλατεία Κυψέλη, τον Άγιο Παντελεήμονα, την πλατεία Βικτωρίας, την πλατεία Αμερικής, ό,τι ξέρουν οι Αθηναίοι ως Κυψέλη. Αυτή τη στιγμή εστιάζει κυρίως στο ζήτημα διανομής τροφής και λιγότερο στο ζήτημα ρουχισμού. Και επίσης συνδέει τον κόσμο στο οποίο προσφέρει αλληλεγγύη με τα άλλα κοινωνικά αλληλέγγυα εγχειρήματα, κοινωνικά ιατρία και κοινωνικά φαρμακεία. Την 5η, 11 Ιουλίου, ήταν κανονικά η βάρδια 7 με 9 και απλά μετά το πέρας της βάρδιας κλείσαμε κανονικά τον Μυρμήγκι και στις 4 τα χαράματα μας εντοπιούν οι γείτονες, οι οποίοι ευτυχώς, επειδή έχουν αγκαλιάσει και είναι τόσο αλληλέγγυοι όσο και λαμβάνουν αλληλεγγύη από το Μυρμήγκι, μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι έγινε επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό αυτοσχέδιο και τα κάλεσαν αμέσως την αστυνομία και την πυροσβεστική. Γενικά θεωρούμε ότι εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ευρύτερων επιθέσεων σε στέγη και δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης τον τελευταίο ένα μήνα. Μετά από, αν δεν κάνω λάθος, 5-6 μέρες υπήρξε και ανάληψη ευθύνης από συγκεκριμένη φασιστική ομάδα από τους αυτόνους με άνδρους εθνικιστές και αυτή τη στιγμή θα πραγματοποιηθεί πορεία αλληλεγγύης κατά της φασιστικής επίθεσης στο Μυρμήγκι, όπου δεν είναι μόνο φασιστική επίθεση σε ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης το οποίο δεν κάνει διακρίσεις ούτε στη διανομή τροφίμων, ούτε στο ποιοι θα είναι οι αλληλέγγυοι, αλλά ούτε και ποιοι θα δέχονται την αλληλεγγύη, αλλά είναι και επίθεση σε όλους τους κατοίκους της Κυψέλης, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή συμμετείχαν ενεργά, είτε δίνοντας τροφή, είτε προσπαθώντας να συλλέξουν τρόφιμα στο δίκτυο αλληλεγγύης. Και συνεπώς η φασιστική αυτή επίθεση έχει και άλλα χαρακτηριστικά που απλώνονται σε όλη τη γειτονιά. Θεωρούμε ότι αυτή η πορεία σήμερα δεν είναι μόνο για επίθεση μόνο σε ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά είναι γενικά σε όλα τα αυτοδιαχειριζόμενα εγχειρήματα τα οποία προσπαθούν να δώσουν ένα άλλο παράδειγμα και έναν άλλο τρόπο στο πώς θα οργανώνουμε τις ζωές μας απέναντι στα μνημόνια και στις φιλελεύθερες πολιτικές. Και θεωρούμε ότι η φασιστική απειλή θα πρέπει να τελειώνει από την πρώτη στιγμή όπου την εντοπίζουμε, όπως για παράδειγμα στο Μυρμήγκι, ακόμη και αν μιλάμε αυτή τη στιγμή για μία περίοδο όπου τι να κάνουμε, υπάρχουν μειωμένα κοινωνικά αντανακλαστικά. Ωστόσο, ο κόσμος έξω και η συμμετοχή που περιμένουμε αυτή τη στιγμή στην πορεία δείχνει το αντίθετο. Ποτέ ξανά φασισμός, ούτε στην Κυψέλη, ούτε πουθενά. Έξω οι φασίστες από την γειτονιά. Βάλανε φωτιά στη Μυρμηγκοπολιά, να φύγουν οι φασίστες από τη γειτονιά. Η αλληλεγγύη ενώνει το λαό και εξαρτηθεί το φασισμό. Η αλληλεγγύη ενώνει το λαό και εξαρτηθεί το φασισμό. Ξημερώματα της Παρασκευής 12 Ιουλίου, φασιστική οργάνωση επιτέθηκε με αυτοσχέδιο πλυστικό μηχανισμό στο Μυρμήγκι. Το Μυρμήγκι, όπως όλα τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης, τον τελευταίο χρόνο αποτελεί εστία αντίστασης απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση που έχουν επιφέρει τα μνημόνια και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Το Μυρμήγκι στηρίζει εκατοντάδες οικογένειες και διοργανώνει αγορές προϊόντων χωρίς μεσάζοντες σε μια γειτονιά του κέντρου της Αθήνας, με εξαιρετικά ψηλό ποσοστό ανεργίας Ελλήνων Ελληνίδων και μεταναστών-μεταναστριών που υφίζεται στην κοινωνική εξαθλίωση. Η φασιστική επίθεση στο Μυρμήγκι είναι επίθεση στους κατοίκους της Κυψέλης, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν το δίκτυο αλληλεγγύης. Η επίθεση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά φασιστικές επιθέσεις σε ελεύθερους κοινωνικούς αλληλέγγυους χώρους και στέκια. Οι επιθέσεις τους δεν μας τρομοκρατούν. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Η αλληλεγγύη ενώνει το λαό.
τσακίζει το φασισμό. Η αλληλεγγύη ενώνει το λαό και τσακίζει το φασισμό. Βάλατε φωτιά στην Ηλιοφωλιά, έξω οι φασίστες από τη γειτονιά. Η αλληλεγγύη ενώνει το λαό και τσακίζει το φασισμό. Η αλληλεγγύη ενώνει το λαό και τσακίζει το φασισμό. Βάλανε φωτιά στη Μυρμικοφωλιά, έξω οι φασίστες από τη γειτονιά. Φωτιά, έξω οι φασίστες από την γειτονιά. Ούτε στην Κυψέλη, ούτε πουθενά.